What you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? It's reality that makes up all the stress in my head. I don't know what to do instead, but maybe this way of life just isn't right for me. I try to play it smart, but listening to my heart, I don't know if I can take it, I'm tearing myself apart. I struggle to hold my own, I'm trying to find my way. I'm tired of being alone and feeling so out of place. Got so much... Το τρίγμα σήμερα, κλασικά, τώρα δεν έχουμε ντομάτα και έχει κολοκύθι. Δεν είχαμε σίκα γιατί τελείωσαν επιτέλους τα σίκα. Πέταξα μερικά λίγα όμως, γιατί χάλασαν. Ροδάκι μου. Τώρα που φάγαμε βλέποντας μερικά AMVs, θα κάνουμε λίγο edit το χθεσινό βίντεο που θα μας πάρει πολύ γρήγορα γιατί είναι εύκολο. Τελείωσα το edit, τώρα θα ακούσω ένα podcast του αρχαίου Storyteller. Είναι από τα top podcast στο Spotify και μιλάει για αρχαιολογία, αλλά με ευχάριστο τόνο και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ευχάριστο, δηλαδή άμα πλένεις τα χέρια και κάνεις δουλειές είναι καλό. Προφανώς θα το ακούσω και θα κάτσω έτσι ακίνητος εδώ και θα κοιτάω το ταβάνι ενώ ακούω το podcast. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν ήθελα να είμαι πολύ zen μια φάση της ζωής μου, αλλά τώρα δεν θέλω κάτι τέτοιο. Θα το ακούσω και θα πάω στο market να πάρω κάποια basic πράγματα που μας λείπουν σε ένα κοντινό market εδώ πέρα. Θέλω ακόμα μια ώρα για να φάω το pre-workout meal. Αλλά γενικά η μέρα σήμερα είναι γεμάτη γιατί έχει και φροντιστήριο και δουλεύω το βράδυ 10 η ώρα, πιάνω δουλειά και προπόνηση push βέβαια, από το push βγαίνει. Κάπως την παλεύω με το push. Οπότε φεύγουμε για market με αρχαίο Storyteller. Πες τσάντα. Μπελιμπεράς κανονικός. Εδώ έχουμε το δεύτερο γεύμα, το γεύμα από την προπόνηση, κλασικά όπως πάντα. Και το podcast ήταν πολύ ωραίο, μιλάει για έναν βασιλιά της Σπάρτης, τον Κλεομένη, που είναι αδερφός του Λεωνίδα από τους 300 και πώς αυτός συνέβαλε στο να δημιουργηθεί η δημοκρατία. Τώρα αυτό ακούγεται ξενέρωτο και βαρετό, αλλά εκεί τα λέει με αστείο τρόπο, με μουσικές, με... Δηλαδή είναι εύκολο να το δεις. Είναι σαν να έχεις ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό καθηγητή ιστορίας, ξέρω εγώ, αλλά πάρα πολύ καλό. Σίγουρα θυμάστε όταν στο σχολείο κάποιον καθηγητή που μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πέντε φορές έχει κάνει ενδιαφέρον το μάθημα. Έτσι είναι αυτός, αλλά δεν είναι μάθημα. Γιατί λέει μέσα και πράγματα πιο θα καταλάβετε. Είναι ωραίο podcast, γι' αυτό είναι και στα top 10. Αν μας αρέσει η αρχαιολογία, να το ακούσει σίγουρα. Είναι πιο ωραίο από το εκείνο του YouTuber το podcast. Πιο αστείο, πιο ευχάριστο, πιο ωραία χρειά έχει. Αυτά. Τρώμε και λίγο διάβασμα, αν προλάβουμε. Και πάμε γυμναστήριο για πούς. Παίζει να ακυρώθηκε η δουλειά, γι' αυτό είμαι χαρούμενος, γιατί έληξε γενική επιφυλακή σε όλη την Ελλάδα. Οπότε θέλω να βεβαιωθώ ότι έληξε, αλλά είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να μην πέσω από τα σύννεφα. Μπαμ, πότομα. Δουλεύω αύριο, αλλά δεν δουλεύω σήμερα το βράδυ. Θα κοιμηθώ καλά ακόμα μια μέρα. Έχει κλείσει το γεγονός ότι δεν πάει για δουλειά αύριο. Τώρα διαβάζουμε 45 λεπτά και φεύγουμε για gym. Τελείωσε το διάβασμα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι μου φαίνεται δύσκολη πληροφορική ενώ παλιά ήμουν τόσο καλός. Κάτι έχει κάμερα. Μπαίνω για μπάνιο, γιατί πάντα κάνω μπάνιο πριν την προπόνηση. Και φεύγω για gym. Αφού φτιάξω και το ultra workout που παίρνω και πίνω μαζί στην προπόνηση. Πάμε. Taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, time cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit. You out of your mind, thinking that this is all for. Look, I'm predicting my. Went to side of norms, pressure my peers. I continued holding my ground. That's just how it goes. I'm staying on go. Monopolize a set of skills and chance to whenever I roll. Know me on the surface. Deeper questions won't buy the time that she need with me. That shit is not up for purchase. Hold up, this nigga working like he off ketamine high. Disassociated from all the leeches. Had to zero in on the process. Cause I'm in this shit for the long jab. Making use of the omens that God sends, you know. One day at a
behind me. Underdog is far from done with everything I said I'd do. Head down and on my left. Trying to go for mine was homeless, trying to cope with causing self-adosing thoughts of suicide, provoking guns in and out the home and doing things I ain't proud of posting. Dropped out, did a lot of motion, dropped out, never stopped the motion, dropped out, then I dropped the bullshit. I just had a threesome last night, black chick, white chick, both of them stuck in a pot of stuff. I ain't tryna die when I'm sober. I ain't tryna die when I'm older. I love myself, yeah, I love myself. And I promise if I could, then I would fuck myself. Can't put somebody else above myself. Why I trust you when I trust myself? Tryna claim shit that you did for me, dog. Fuck that, everything I done done myself. Fuck. One day at a time, taking this shit. One day at a time, you out of your mind. Thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit. One day at a time, came from behind the underdog. Hello, Ronas. Ναι. Αυτός. Κάτσε, σπόδι μας έκανε ο φίλος. Ο Δημήτρης. Το χειμωνιάτικο outfit να είναι από την πιτερίσκη φόρμες. Δεν νομίζω, φοράει... Εγώ, το δικό μου. Α, εσύ ναι, πρέπει. Δεν πρέπει. Έχεις. Θα πάρω, ή πιτζάμες τρολ. Θα φάω μπαν. Καρό πιτζάμες και τέτοια. Με λευκά μάνικα. Κάποιος δεν φοράει, δεν φοράει κάποιος. Δεν έχω δει. Λοιπόν, στέλος, γυρνάμε σπίτι, έχουμε φροντιστήριο. 6:50, είναι 5:40. Πάμε να φάμε τα κοκοπόπς, πήγε καλά, θα μπορούσε να πάει καλύτερα, αλλά υπήρχε μια μικρή πρόοδο θα έλεγα. Σε μερικά αύξησα κιλά, αλλά έχασα μερικές επαναλήψεις, αλλά νιώθω την επόμενη φορά θα έχω κατακτήσει αυτά τα κιλά σίγουρα και θα κάνω παραπάνω επαναλήψεις από ό,τι περιμένω. Άρα πάμε σπίτι. Για κοκοπόπς, 100G κοκοπόπς, 35 πρωτεΐνη όπως πάντα και δεν θα διαβάσουμε. Θα σας τα δείχνω γι' αυτό. Θα φάμε εδώ και θα φύγουμε σε λίγο για φροντιστήριο. Επίσης το EFC δεν σε αφήνουν να πάρεις το σάκο μαζί. Αυτός που το έχει. Δεν ξέρω γιατί, για να μην γίνεται χαμός από σάκους. Όπως γίνεται σε όλα τα άλλα γυμναστήρια στον κόσμο. Που ο κάθε ασκούμενος έχει το σάκο το δίπλα από το μηχάνημα. Ενοχλεί στην αισθητική του τον ιδιοκτήτη για κάποιο λόγο. Όπως τον έχουν και άλλα πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα εντάξει. Είναι κάπως καλός άνθρωπος μερικές φορές και έρχεται σε σποτάρι. Αλλά μερικές φορές είναι λίγο περίεργος. Με την έννοια ότι τον ενοχλούν οι πράγματα. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ αν είχα δικό μου χώρο πώς θα ήμουνα. Ναι, χάνω πράγματα συνέχεια στο γυμναστήριο ή τα ξεχνάω κάπου, άλλα μου το καβατζώνουν. Ένα τέτοιο, πώς λέει, δέστρα καρπού, αυτό πα στα ελληνικά, με το καβατζώσανε. Τώρα είχα χάσει το καπέλο και το βρήκα σήμερα. Έκανα προπόνηση χωρίς καπέλο, no cap, με ενόχλησε λίγο, αλλά συνήθισα γρήγορα. Μπορεί να έκλεινα τα μάτια σε μερικά σετ. Αλλά okay, αυτό ήθελα να πω, δεν έχω φάει ακόμα. Τώρα τρώμε. Και βλέπω μπαμ. FC. Δεν μου αρέσει πολύ η μπάλα, αλλά αυτό το πρωτότυπο μου αρέσει. Και μου αρέσει ο Χάρης γιατί ξέρω και κάποιο άτομο από την οικογένειά του. Ο Χάρης δεν το ξέρει προφανώς. Και μου αρέσει να βλέπω την πορεία του. Γιατί μερικές φορές και παλιά είχα διαφωνίες με κάποιον για το γεγονός ότι πάει καλά. Έτοιμος για φροντιστήριο, εδώ έχω το κολατσιό μου. Αλλά σίγουρα θα ανοίξει μες στη μηχανή. Στην τσάντα αυτή, μέχρι να φτάσω. Αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι καλύτερο. Και δεν λέει να πάρω αυτή. Το έβαλα κάπως όρθιο. Αν ανοίξει, θα το μάθετε το βράδυ που θα σας το πω. Άμα ήταν. Άμα είχαμε τρία. Να βάλω βενζίνη στη χανή για να έχω αύριο, μην τρέχω πρωί-πρωί. Και δεν έχω κάνει τίποτα από δουλειές που είπα πριν, γιατί μίλαγα στο τηλέφωνο με τη μάνα μου. Και με καθυστέρησε, αλλά πρέπει να γίνονται και αυτά που λέμε. Οπότε πάμε για βενζίνη και γυρνάμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Εδώ έχω το τελευταίο γεύμα για σήμερα: ρύζι, κοτόπουλο, μπανάνα. Και εδώ έχω τα αυριανά και εκεί πάνω. Γιατί δουλεύουμε αύριο. Τρώμε τώρα. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο σιγά σιγά. Γενικά τις ημέρες που έχω πολλά πράγματα, κάπως αποκτά ένα momentum και δεν καταλαβαίνω πως τελείωσε η μέρα κιόλας. Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος με τα πράγματα που έκανα σήμερα. Μερικοί μου γράφουν σχόλια, μου λένε έκανες πάρα πολλά πράγματα, πως προλαβαίνεις. Και στο γυμναστήριο με βρίσκουν κάτι παιδιά, μου λένε πως προλαβαίνεις με τη δουλειά και με το content και όλα αυτά. Και ρε φίλε, εντάξει, δεν κάνω τόσα πράγματα. Πάντα
θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Αν σου φαίνεται αυτά που κάνω ακραία και πολλά, μάλλον δεν θα πετύχεις κάτι ρε φίλε. Γιατί εντάξει, σίγουρα θα μπορούσα να κάνω μόνο focus στο bodybuilding και να είμαι πιο καλός σε αυτό. Και αυτό είναι ο βασικός μου στόχος και η προτεραιότητά μου, αλλιώς δεν θα έκανα 3 ώρες προπόνηση κτλ. Δεν θα μπορούσα ας πούμε να κάνω προπόνηση και μετά να κάθομαι ακίνητος, ξέρω εγώ. Θα έπρεπε κάτι να κάνω να με χαλαρώνει και μ' αρέσουν αυτά που κάνω, δεν κάνω κάτι με το ζόρι. Θα ήθελα να θα ήθελα βασικά να έχει ημέρα 2 ώρες παραπάνω και κάπως να κοιμούμαι πάντα καλά, να μην με εμποδίζει η δουλειά σε αυτό. Αλλά σιγά σιγά όλα θα γίνουν όπως θέλω και όπως πρέπει να γίνουν και όπως μου αξίζει να γίνουν. Γιατί το τι σου αξίζει δεν θα σου πει κανένας. Πιο παλιά μου έλεγε κάποιος ότι δεν μου αξίζει να έχω καλό ωράριο ύπνου. Αλλά προσπαθήσω να το διεκδικήσω και εγώ πιστεύω ότι μου αξίζει. Και σημασία έχει να πιστέψεις εσύ. Δεν γίνεται να πιστέψει κανείς σε σένα, αν δεν πιστέψεις εσύ σε σένα. Πώς να πιστέψουν σε κάποιον που δεν πιστεύει στον εαυτό του. Οπότε βασικό είναι να πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου και μην απαιτείς να πιστεύουν οι άλλοι σε σένα πριν πιστέψεις εσύ σε σένα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αφήστε σπαθιά γιατί δίνουμε μια μάχη. Αφήστε και κάποιο άλλο emoji έτσι troll για να δω ότι όντως είδατε όλο. Ό,τι θέλετε βάλτε. Και σας αφήνω. Like. Βοηθάει full το like να ξέρετε παιδιά. Και τα λέμε αύριο που πάμε για δουλειά. Yeah! Oh. Yes! Δουλειά!